παρακολουθήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις, όπως κάνουμε κάθε μέρα, εδώ και 20 σχεδόν μέρες, από τότε που ο Τόμας Πρωτόπαπας υπέστη ένα σοβαρό τροχαίο και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Έλα, Γεωργία μου, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, Ελεονόρα. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Πραγματικά μας έχει συγκινήσει, Ελεονόρα, όλη αυτή η αγάπη του κόσμου. Μαθαίνω σήμερα ότι στέλνουν ακόμα και από νησιά, να φανταστείτε, ταχυδρομικός, εικόνες Αγίων, προκειμένου να γίνει καλά ο Τόμας. Τα στέλνουν όλα αυτά εδώ στο ΚΑΤ και τα παραλαμβάνει η οικογένεια. Ζωγραφιές, κάρτες που εύχονται να γίνει σύντομα καλά. Ανθρώπων που πραγματικά δεν τον είχαν γνωρίσει, παρά μόνο μέσα τηλεοπτικά, είτε από περιοδικά και κυρίως η νεολαία. Που όπως καταλαβαίνετε έβλεπε και τους βασιλιάδες και ένα νέο παιδί που το παρακολουθούσαν. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν πολύ έτσι κουράγιο στους γονείς και κυρίως στη μητέρα και στον πατέρα που βρίσκονται καθημερινά εδώ και περιμένουν κάποιο αισιόδοξο μήνυμα από τον Τόμας. Ελεονόρο, καταλαβαίνεις, είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που γίνεται εδώ όλες αυτές τις ημέρες. Πραγματικά δεν το έχουμε ξαναδεί. Για 20 ημέρες συνεχόμενα να στέλνουν άνθρωποι και να έρχονται εδώ να αφήσουν κάτι προκειμένου να ενθαρρύνουν την οικογένεια. Και από ό,τι έμαθα, οι φίλοι του, οι πυγμάχοι και όχι μόνο, όλη η παρέα του, έχουν κάνει ένα τάμα να γίνει γρήγορα ο Τόμας καλά και να πάνε όλοι μαζί στα Ιεροσόλυμα. Φαντάζομαι πολύ συγκινητικό αυτό και δείχνει και τι περνούν τα παιδιά αυτά, την αγωνία τους, να τον ξαναδούν και πάλι να στέκεται στα πόδια του, Ελεονόρα. Εχθές, παιδιά, συνάντησα τον πατέρα Νεκτέρου Μουλατσιώτη σε ένα. Εντάξει, δεν θα πω πού, εν πάση περιπτώσει, στην συνάντηση. Και μου έλεγε ότι θέλει να έρθει και θα επιδιώξει να έρθει σε επαφή με την οικογένεια και μάλιστα του υποσχέθηκα να τον βοηθήσω και εγώ βγαίνοντας από το τηλέφωνο του θείου. Διότι και εκείνος έχει να δώσει, ξέρεις, πίστη και ελπίδα στην οικογένεια. Μπορεί να έρθει εδώ τις ώρες του επισκεπτηρίου, Ελεονόρα, το μεσημέρι, 12 με 2 ή το απόγευμα. Είναι πάντα η μητέρα εδώ, Ελεονόρα. Είναι πραγματικά η μόνη που δεν έχει φύγει λεπτό. Βρίσκεται κάθε μέρα εδώ στο επισκεπτήριο να δει το γιο της. Πάντως, παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια κατάσταση να δημιουργηθεί με τον κόσμο, να συγκινηθεί τόσο πολύ, να προσεύχεται με ένα τόσο άσχημο περιστατικό. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν μιλάω για τα social media, μιλάω για τον απλό τον κόσμο που έχω έρθει, ας πούμε, εγώ σε επαφή και λένε ναι, προσευχόμαστε, τι γίνεται για το παιδί αυτό. Όλοι έχουν στεναχωρηθεί πραγματικά και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας λαός που πιστεύουμε στα θαύματα, που πιστεύουμε στη θρησκεία μας, που έχουμε πίστη και ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω. Και αυτό βέβαια η Γεωργία το πιστεύει και η οικογένεια. Βέβαια, δεν έχουν χάσει στιγμή την πίστη τους στο Θεό. Από την πρώτη ώρα που έγινε αυτή η ιστορία, η οικογένεια πιστεύει στο Θεό. Νομίζω και όσο περνάει ο καιρός, Τζορτζέλα, δυναμώνει όλο αυτό το αίσθημα και η πίστη. Καθημερινά, να φανταστείτε, περνούν εδώ από το κλεισάκι που βρίσκεται στο ΚΑΤ να ευχηθούν κάτι. Έχει ένα σωρό τάματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εδώ πραγματικά. Καθημερινά, γιατί είναι και άλλα παιδιά που έχουν αντίστοιχο θέμα με τον Τόμας, παρόμοιο, όχι το ίδιο. Και πραγματικά το εκκλησάκι εδώ ακούει καθημερινά τα απίστευτα δηλαδή πράγματα, ευχές που ζητάει ο κόσμος να γίνουν τάματα, να γίνουν καλά τα παιδιά και κυρίως ζητάνε αυτές τις ημέρες για τον Τόμας να γίνει άμεσα καλά. Δηλαδή και άνθρωποι που περνούν για άλλες περιπτώσεις εδώ, έρχονται που βλέπουν την κάμερα καθημερινά που μας βλέπουν εδώ και μας ρωτάνε πώς είναι, αν θα γίνει καλά, αν μπορούν να πάνε μέσα, να δουν τη μάνα, να τις ευχηθούν. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που γίνεται εδώ. Γεωργία μου, εσύ εξακολουθείς και είσαι εκεί. Ούτως ή άλλως από εσένα μαθαίνουμε και όλες τις λεπτομέρειες, γιατί παίρνεις τις πληροφορίες εκ των έσω. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα και να.